Καλημέρα, Φενιά. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά, εσύ? Σχεδόν. Με αυτά που είδα, έτσι και έτσι. Προσπαθήσαμε πολύ να το σώσουμε, η αλήθεια είναι. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Θα πει στον αρχηγό να με περιμένει στο φράχτη και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Εντάξει. Καλημέρα, Φενιά. Φύγαμε κάτω. Πάμε. Η αλήθεια είναι πως δεν τον περιμέναμε σήμερα τον Αλεξάνδρο. Περιμέναμε ότι θα έχουμε αύριο δοκιμασία. Έχετε λίγο εικόνα γιατί είμαστε εδώ? Σίγουρα γιατί κάτι δεν πάει καλά με τα μποστάνια. Όχι απαραίτητα. Ή να μας εξηγήσεις τι είναι πάρα πολύ όριμο και πρέπει να κοπεί για να μην χαλάσουμε. Σαφώς. Και τι προβλήματα υπάρχουν που θα το διακρίνουμε αμέσως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Αυτή την εβδομάδα θα παλέψετε για τη στέγη σας. Οπότε σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στέγης, το μποστάνι το δικό σας, Παύλο, φαν αυτό και το δικό σας, αυτό που θα πάμε να δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καλλιέργειες και που εντοπίζουμε προβλήματα. Ας πούμε ότι εγώ δεν είμαι εδώ, Δημήτρη. Ναι. Και Παύλο, τι προβλήματα βλέπετε να υπάρχουν? Εγώ επειδή το ζω αυτό, ξέρω ακριβώς ότι ας πούμε τα μαρούλια μας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Για ποιο λόγο είναι μεγάλα? Γιατί έχουμε ακριβώς μεγάλο όγκο μαρούλιου, κόβουμε κάθε μέρα, τρώμε κάθε μέρα μαρούλι. Αλλά άρα υπάρχει περίσσευμα. Ναι, άμα τα κόψουμε θα χαλάσουν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν μπορεί να φαγωθεί. Ναι, το καταλαβαίνω. Από το βλέπεις πως είναι ποσότητας η κατάστασή του. Ναι, ναι, Παύλο, ναι. Βλέπεις και εσύ? Ναι, και γαλλικές όλα έχουν γίνει. Ακριβώς. Δέντρα. Ναι, ναι. Άρα ό,τι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, που πάει? Στις φίλες μας τις αγελάδες. Το τρέχεις μόνος εγώ. Μάντυψε. Σε γενικές γραμμές, για να είμαι ειλικρινής, τα αγριόχορτα, τα ζυζάνια τα οποία υπάρχουν, είναι σε καλή κατάσταση. Γίνει πολύ καλή δουλειά. Τα έχετε αφαιρέσει ή τα έχεις αφαιρέσει? Πρέπει να μιλάω στον ενικό γιατί ψιλοτρομάζω. Όχι. Όλοι κατεβαίνουμε στο ποτάμι. Εντάξει, μην υποστηρίζεις την ομάδα σου. Εγώ σε μένα πρέπει να μιλήσεις ειλικρινά. Όχι, αλήθεια. Όλοι κατεβαίνουμε. Απλά θέλουν ένα κίνητρο γιατί ζορίζονται λίγο. Το φαγητό δεν είναι κίνητρο, δηλαδή, για την ομάδα? Είναι. Αλλά. Άρα θα πέσει πείνα. Πολλά άτομα στη γαλάζια ομάδα μπορεί να σκέφτονται λίγο την ξεκούρασή του για τις δοκιμασίες. Και οι δουλειές πάνε στη δεύτερη μοίρα. Δηλαδή θα κάνουν τη δουλειά τους, μετά θα πάνε να κάτσουν. Δεν θα πάνε στην επόμενη δουλειά που πρέπει να γίνει. Κοίταξε, μια γενική σύνοψη. Είναι πολύ καλό το μποστάνι. Mm. Θέλει μικρές διορθώσεις που μέσα σε ώρες νομίζω ότι έχουν καλυφθεί 100% και σαφώς θέλει πότισμα. Ναι. Περίμενα χειρότερα τα πράγματα, αλλά είμαστε σε καλό επίπεδο. Μας είπε κάποιες λεπτομέρειες για να αλλάξουμε και θα τα διορθώσουμε άμεσα. Λοιπόν, ο Σταύλος με τις αγελάδες. Βρίσκεται, η αλήθεια είναι, σε πολύ καλή κατάσταση, είναι ολοκάθαρος. Όπως και το νερό. Πάμε όμως στο πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχω εντοπίσει εγώ. Στις αγελάδες πάντα μιλάω. Πάμε στο άχυρό μας. Πιάστε το κίδιο. Είναι βρεγμένο, ναι. Ακριβώς. Αυτό δημιουργεί τοξίνες που περνάνε στο γάλα. Πάμε να προχωρήσουμε όμως σε ένα μεγάλο πρόβλημα που εντόπισα στις κότες μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ καθαρίστηκε προφανώς το κοτέτσι μας. Εγώ το καθάρισα το πρωί, έβαλα καινούριο άχυρο στεγνό. Και μείναν όλα και έξω από εδώ πέρα μαζί με αυτά για να φύγουν. Αλλά άμα δεν το πω εγώ, δεν θα το κάνει κανένας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα βλέπω και οφείλω να σου το πω. Ναι, εννοείται. Άρα λοιπόν, σου ξαναλέω, έχουν υποχρέωση. Εννοείται. Όλοι οι συμπαίκτες σου θα βρίσκονται εδώ, όπως και εσύ σαν αρχηγός έχεις υποχρέωση να τους επιβάλλεις να βρίσκονται εδώ. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές συζητήσεις ότι όταν, επειδή ξυπνάω εγώ πρωί να σε ξυπνάω, είχα αντιδράσεις, αργούσαν να ετοιμαστούν. Δηλαδή, όταν σε ξυπνάω και κάνεις γύρω στα 40 λεπτά να βγεις από τη σκηνή σου, είναι πρόβλημα. Πάμε να συνεχίσουμε στο δικό σας, Παύλο. Πάμε. Η αλήθεια είναι ότι ο φράχτης είναι εξαιρετικός, δεν μπορούσα να το φανταστώ καλύτερα. Αλλά μόλις περνάς τις πύλες. Μόλις περνάς τις πύλες. Πεινάτε γενικότερα? Όχι. Θα πεινάσετε. Το ξέρω.
Είναι μαθηματικά βέβαιο. Τώρα με βλέπετε και γελάω, αλλά δεν για γυαλιά, για κλάματα. Μαθηνάστε, θα το χάσετε όπως θα λέτε. Μπορεί να το χάσουμε εμείς. Θα το χάσετε εσείς. Μπορεί να πεινάσετε εσείς άμα το κερδίσετε. Αρχίσαμε την τακτική. Σωστό. Το μποστάνι της άλλης ομάδας είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα από εμάς. Έχουν καρπούς μεγάλους που δεν έχουμε εμείς, αλλά τα φυτά τους είναι ξεραμένα. Οπότε θέλει πιο πολύ δουλειά από εμάς. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε την επιφάνεια. Ναι, ναι, ναι. Κατάσταση δηλαδή, εδώ είναι απελπιστική. Θα χαθεί αυτό. Δηλαδή, ενδεχομένως σε δύο μέρες μπορεί να χανόταν. Θα πρέπει να σκαλίσετε πάρα πολύ καλά και να ποτίσετε άμεσα. Αυτές τις δύο μέρες έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, γιατί όσες φορές το ποτίζουμε, του ρίχνουμε πάρα πολύ νερό, οπότε δεν νομίζω πως είναι αυτό το πρόβλημα. Αν αυτό το μποστάνι είχε σκαφτεί σωστά και είχε ποτιστεί σωστά, η εικόνα θα ήταν πολύ διαφορετική. Θα ήταν καταπράσινο. Σίγουρα θέλουμε πολύ ξεχορτάριασμα από μαραμένα φύλλα, οπότε θα το κάνουμε λίγο το απόγευμα. Παύλο, σας πήρα λίγο από το λαιμό στο μποστάνι, Δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι, δεν είναι ψέμα. Είναι κάτι που το βλέπουμε κι εμείς. Τι πιστεύεις ότι γίνεται εδώ? Εδώ είναι σε καλύτερη μοίρα. Για να δούμε. Δημήτρη, έχεις ξανάρθει εδώ? Πρώτη φορά θα περάσω μέσα. Με το δεξί. Ευχαριστώ. Δεν το δέσαμε ότι θα έρθετε εδώ. Αλλά μπορεί και να έρθετε. Εξωτερικά είναι όλα τέλεια. Είναι όλα ολοκάφαρα. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε και μέσα το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και εσείς. Εδώ βλέπετε ότι ο συνδυασμός από άχυρο και τριφύλλι είναι πιο στεγνός. Πιάστε να το δείτε. Ναι, ναι. Δεν είναι καθόλου νοπά ή βρεγμένα. Τα δικά σας ήταν βρεγμένα. Ναι, ναι. Οι κατσικούλες ήταν πεντακάθαρες, τις είχαν πολύ περιποιημένες. Είχαν και αυτοί ένα θεματάκι με την τροφή, όπως είπε και για εμάς, για τις αγελάδες. Αλλά τις έχουν πολύ προσεγμένες. Όπως ανέφερε και ο Παύλος, τις προσέχουν πάρα πολύ. Η εικόνα του στάβλου σας, μπορώ να σου πω ότι είναι εξαιρετική. Αυτό οφείλω να σας το πω. Ευχαριστούμε. Δηλαδή, από το ένα άκρο, περάσαμε στο άλλο. Πάμε λοιπόν προς τα έξω να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Ευνηδιαστική επίσκεψη που μου αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, για να σας είμαι ειλικρινής. Ένας πολύ καλός στάβλος για εσάς τους πράσινους, Παύλο. Πραγματικά, ολοκάφαρος, μικρές λεπτομέρειες, ένα τραγικό μποστάνι. Αντιθέτως εσείς, ένα πολύ καλό μποστάνι, αλλά λεπτομέρειες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές στο στάβλο σας. Καταλαβαίνετε ότι είστε οι αρχηγοί, πλέον οι ευθύνες είναι να ξεσηκώσετε την ομάδα σας και να στρωθείτε άμεσα στη δουλειά. Πρέπει να ξεκινήσετε άμεσα και μέχρι να πέσει ο ήλιος, μη σας πω και όταν τελειώσει ο ήλιος, ειδικά εσείς, πρέπει να ποτίσετε άμεσα το μποστάνι σας. Οπότε, παιδιά, σας χαιρετώ και τα λέμε αύριο στη καινούργια μας αποστολή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Η γνώμη μου εμένα είναι, από τη στιγμή που χωρίζουμε δουλειές, θα μένουν δύο άτομα πάνω να κάνουν τη λάτζα και τη μαγειρική και όλοι οι υπόλοιποι θα κατεβαίνουν κάτω στο στάβλο, θα τελειώνουν και μετά μποστάνι. Να μην ξυπνάνε μόνο οι μισοί και άλλοι μισοί κοιμούνται, γιατί δεν είναι δίκαιο.